Και πάλι, με το δεξί να πω. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σταματέκου, κύριε Σταματέκου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, παρά το ασφυκτικό πρόγραμμα της επίσκεψής μου, δεν θα μπορούσα να λείπω από τις πρώτες ώρες δραστηριοποίησης και πάλι της ελληνικής διπλωματίας στο ελληνικό έδαφος, ύστερα από 7 ολόκληρα χρόνια αναγκαστικής φυσικής απουσίας. Και η χαρά μου είναι διπλή, διότι, όπως είπατε, είναι μαζί μας και πρόεδροι των ελληνικών κοινοτήτων και μέλη της ελληνικής κοινότητας εδώ πέρα στην Τρίπολη, που άντεξαν μεγάλες δυσκολίες και κακοχίες και είμαι σίγουρος ότι και εσείς προσδοκάτε σε ένα καλύτερο μέλλον. Δουν οι τελευταίες εκκρεμότητες, η χώρα μας θα έχει και δεύτερη διπλωματική εκπροσώπηση στη Λιβύη με την λειτουργία του Γενικού Προξενείου στην Εγκάζη. Έτσι, μαζί με την πρεσβεία μας εδώ στην Τρίπολη, που ανασυστάθηκε, θυμίζω ουσιαστικά εκ του μηδενός, θα διαμορφωθούν δύο ισχυροί βραχιώνες για να γεφυρώσουν τις όποιες αποκλίσεις υπήρχαν στο παρελθόν μεταξύ των δύο κρατών, αλλά και να οικοδομήσουν νέους δεσμούς συνεργασίας και κοινής προοδού. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι ήδη ελληνικές εταιρείες έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στη Λιβύη. Και όπως τόνισα και στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο, η Ελλάδα επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την νέα προσπάθεια ανοικοδόμησης της υγιής και να ανασυστήσει να αναβιώσει παραδοσιακούς οικονομικούς δεσμούς